Εν μέσω ακρίβειας και ανατιμήσεων, προσπαθούν να τα φέρουν βόλτα στην καθημερινότητα και να ισοσκελίσουν έσοδα με έξοδα και η παραγωγή των λαϊκών αγορών. Η περίοδος χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης δυσκολίας από πλευράς των επαγγελματιών, που στέλνουν μήνυμα στην κυβέρνηση για ακόμη μία φορά τα τελευταία χρόνια να στηρίξει τη μικρομεσαία επιχείρηση και τους επαγγελματίες. Αν δεν μειωθεί το κόστος παραγωγής, τα πράγματα μέρα με την ημέρα δυσκολεύουν. Ήδη είχαμε προβλήματα με τις κακοκαιρίες, μία με καύσωνα, μία με φωτιές, μία με τις πλημμύρες. Η παραγωγή έχει μειωθεί κατά πολύ. Πολλοί συνάδελφοι έχουν πάθει και ολοκληρωτική καταστροφή. Και από ό,τι μου λένε δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμα. Είπαν ότι η αποζημίωση θα είναι άμεση. Τη στιγμή που δεν είναι άμεση και κάποιοι οι οποίοι είναι ήδη πλημμυρισμένοι δεν μπορούν να καλλιεργήσουν με τίποτα. Αυτοί θα καλλιεργήσουν το καλοκαίρι και να δούμε. Γιατί αυτή τη στιγμή τα χωράφια τους είναι λίμνη. Πέρα από την Κάρλα, αλλά εδώ στην περιοχή στο Δημήνη τα χωράφια είναι πλημμυρισμένα ακόμα. Αλλά το όλο θέμα είναι ότι αν το ξεπεράσουμε αυτό, αποζημιωθούν οι συνάδελφοι, να μπορέσουν να ξεκινήσουν σιγά σιγά και να ζήσουν βασικά. Αλλά πρέπει να δούμε το κόστος παραγωγής. Αν δεν δούμε το κόστος παραγωγής, ήδη η καλλιέργηση ήταν μειωμένες λόγω κόστος παραγωγής. Μειωθήκαν ακόμα περισσότερο με τις καταστροφές. Αν δεν αλλάξει κάτι με το κόστος παραγωγής, τελείωσε. Ο κόσμος θα αγοράζει εισαγωγής προϊόντα και πανάκριβα και αμφιβόλου ποιότητος. Πρέπει οι καταναλωτές να μην φοβάται να ψωνίζουν άνετα και χωρίς φόβο. Τώρα για το θέμα των λαχανικών, εντάξει δεν υπάρχει, δεν τίθεται θέμα γιατί ό,τι είχε καταστραφεί, καταστράφει, τελείωσε. Αυτά που πουλούνται δεν είναι, ή είναι από άλλες περιοχές ή είναι δικά μας τα οποία δεν πάθανε ζημιά. Έχουν ανέβει όλα, όχι εδώ, στη Λαϊκή, στα μάρκετ. Οπότε όταν ο άλλος έπαιρνε, ξέρω εγώ, 600 ή και 1000 ευρώ το μήνα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Έχει αλλάξει όμως η αύξηση που υπάρχει στα μάρκετ. Έχουν ανέβει λάδια, έχουν ανέβουν γαλακτοκομικά, όλα έχουν ανέβει. Αυτό που επισημαίνεται πάντως από πλευράς των επαγγελματιών των λαϊκών είναι ότι σε κάθε περίπτωση τους στηρίζει η παραδοσιακή πελατεία, αλλά διασφαλίζουν την ποιότητα και προσπαθούν να διατηρούν τις τιμές χαμηλές ώστε να μην επιβαρύνεται το καταναλωτικό κοινό.